Καλησπέρα και εμένα. Η ομιλία μου έχει τίτλο «Η ίδρυση του World Olive Center for Health», ίδρυση δηλαδή του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς για την Υγεία στα πλαίσια του προγράμματος ARISTOIL. Θα σας πω λίγα λόγια πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα καταρχήν. Το 2011 διάβασα σε ένα ελληνικό περιοδικό μια μελέτη του Davis, Olive Center, που είχε ταράξει τα νερά σχετικά με την κακή ποιότητα του εισαγόμενου ελαιολάδου στη ΣΥΠΑ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από αυτή τη μελέτη ήταν ότι δεν υπήρχε κανένα ελληνικό δείγμα σε αυτή τη μελέτη. Η Ελλάδα ήταν εντελώς απούστα. Τότε σκέφτηκα ότι έπρεπε κάτι να κάνω και έτσι το 2011 πήγαμε στο UC Davis στην Καλιφόρνια ως επισκέπτες καθηγητές. Εκεί εργάστηκα στο Food Science Department. Τότε είχαμε αναπτύξει τη μέθοδο NMR, αλλά δεν είχαμε ποτέ αναλύσει αμερικάνικα δείγματα ελαιολάδου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή όταν έστειλα ένα email στον άγνωστο τότε για μένα Dan Flynn, τον διευθυντή του Olive Center, και έλαβα στη μία απάντηση συνεργασίας. Από τότε αυτή η συνεργασία μας συνεχίζεται ασταμάτητα. Εδώ βλέπετε την εικόνα του Olive Center στην Καλιφόρνια, στο Davis, το οποίο αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο. Μετά έπρεπε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Το 2012 όμως πέσαμε στην εποχή της έξαρσης της κρίσης. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες όταν γύρισαμε πίσω. Είχαμε έλλειψη χρηματοδότησης, στα πανεπιστήμια δεν υπήρχαν χρήματα για να κάνουμε έρευνα. Έτσι λοιπόν όλα τα διεκτά προβλήματα άρχισαν να διωγγώνονται. Και πάντα υπήρχε αυτό το δίλημα να γυρίσουμε πίσω στην Αμερική, να μείνουμε στην Ελλάδα. Όμως προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και πώς τις αντιμετωπίσαμε, με καινοτομίες. Καταρχήν ανακαλύψαμε τη μέθοδο NMR για τη μέτρηση των φαινολών. Στη συνέχεια ανακαλύψαμε νέους δείκτες για την ποιότητα του ελαιολάδου με βάση το ξέρω κλαίει. Ανακαλύψαμε νέα συστατικά, όπως σας είπε και προηγουμένως ο κύριος Μαγιάτης, από το ελαιόλαδο. Ανακαλύψαμε νέες μεθόδους εκπίκρανσης της ελιάς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει κλινικές μελέτες, τόσο με την ελιά όσο και με το ελαιόλαδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και με την ελιά και με το ελαιόλαδο. Επίσης, έχουμε ανακαλύψει τη μέθοδο την οποία σας είπε προηγουμένως ο κύριος Μαγιάτης, το ARISTOIL Test Kit, το οποίο βραβεύτηκε από την Ρωσία και την Τούρκα την περσινή χρονιά ως καλύτερη μέθοδο της χρονιάς. Τώρα, όλη αυτή η καινοτομία και η προσωπική επικοινωνία, όλη αυτή η καινοτομία και η προσωπική επικοινωνία με εκατοντάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα, τράβηξε σταδιακά το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς όμως εμείς ποτέ να επιδιώξουμε αυτό. Εμείς είμαστε κλεισμένοι στο εργαστήριό μας, κάνοντας έρευνα. Απλά μας βρίσκανε όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνανε όλα αυτά τα άρθρα. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια, από στόμα σε στόμα, όλο αυτό το έργο μας έφτασε μέχρι την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μας έφερε σε επαφή με δύο πολύ σημαντικούς επιστήμονες της Ομογένειας. Τον καθηγητή, τον κύριο Διομήδη Λογοθέτη, ο οποίος τότε ήταν στη Βιρτζίνια, στο Ρίτσμοντ, σε ιατρική σχολή, ο οποίος μάλιστα μας πρόσφερε θέσεις εργασίας ως affiliate professors και μας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα πάρα πολύ ακριβό μηχάνημα, το οποίο δεν είχαμε στην Ελλάδα και το οποίο συμπτωματικά κανείς δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει και μας έλυσε αυτό τα χέρια, ήταν το 700 NMR, και αυτό μας έχει στα χέρια, οδηγώντας μας στην ανακάλυψη νέων μορίων. Στη συνέχεια, μέσω του κύριου Διομήδη, γνωρίσαμε και τον καθηγητή Στέφανο Κέιλς, με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει ήδη συνεργασίες, ξεκινά προγράμματα πάνω στην μεσογειακή διατροφή. Καθημερινά, λοιπόν, από το 2012 μέχρι σήμερα, πέρασαν από το γραφείο μας εκατοντάδες παραγωγοί,
στους οποίους αφιερώσαμε αμέτρητες ώρες προσωπικής επικοινωνίας και μετουσιώνοντας αυτό που ονομάζουμε πανεπιστήμιο, ανοιχτό στην κοινωνία. Έτσι έφτασε το 2016 στην αρχή Ολυμπία να γίνει το πρώτο ανοιχτό συνέδριο για το κοινό, στο οποίο συνδυάστηκε με την πρώτη απονομή των βραβείων του Olympia Health Nutrition Awards, που είχαμε 600 άτομα από 8 χώρες και μια προσφορά του εργαστηρίου μας. Παρά όμως την πολύ μεγάλη απήχηση που είχε το έργο μας στην Ελλάδα, οι πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε μας είχαν οθήσει να αποφασίσουμε να φύγουμε στην Αμερική. Όμως τότε, το 2015, γνώρισαμε έναν άλλο σημαντικό άνθρωπο, τον Δόκτωρ Νίκο Κρυμνιανιώτη, ο οποίος μας έρθισε να κάνουμε από κοινού τα τελευταία απόπειρα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, αν και η πιθανότητα ήταν εξαιρετικά μικρή, μικρότερη του 5%, το πρόγραμμα συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων εκρίθηκε και αυτό έδωσε μια εντελώς νέα τρόπη στα σχέδιά μας. Ο κ. Κρυμνιανιώτης σας ανέλησε πριν το πρόγραμμα αυτό. Για μας όμως το σημαντικότερο είναι ότι προβλέπει ως παραδοτέο του προγράμματος την ίδρυση ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα. Με σκοπό την πιστοποίηση της ποιότητας του ελαιολάδου ως προς τον ισχυρισμό υγείας με τη μέθοδο NMR. Με αφορμή λοιπόν αυτό, πήραμε την απόφαση να υλοποιήσουμε ένα ευρύτερο όραμα που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να φτιάξουμε το μη και να ιδρύσουμε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό World Olympic Center for Health. Ποια είναι η αποστολή του οργανισμού αυτού? Είναι να ανυψώσει οικονομικά όλο τον κλάδο της ελιάς και του ελαιολάδου στην Ελλάδα διεθνώς μέσω της πιστοποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με τα ωφέλη των προϊόντων της ελιάς σε σχέση πάντα με την υγεία. Δηλαδή θα υποστηρίξει το τρίπτυχο ελιά, ελαιόλαδο και υγεία. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια καινοτομία, διότι αυτό είναι εντελώς πρωτοποριακό, αφού θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα ένα τέτοιο κέντρο. Πιστεύουμε ότι η ιδιωτική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία είναι πιο ευέλικτη σε σχέση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα, γι' αυτό προχωράμε σε αυτή την ίδρυση. Και επίσης πιστεύουμε ότι το World Olympic Center θα δράσει συμπληρωματικά, και το στηρίζουμε πολύ αυτό, θα δράσει συμπληρωματικά με κάθε άλλο φορέα που ασχολείται με την ελιά και το ελαιόλαδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιες θα είναι οι δράσεις τώρα αυτού του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς? Θα έχει δράσεις στην έγκυρη χημική ανάλυση του ελαιολάδου για πιστοποίηση των συστατικών όσον αφορά τον ισχυρισμό υγείας, όπως είπαμε, την αέναη προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς στην προστασία της υγείας, τη διασύνθεση των ελαιοπαραγωγών και παραγόντων της αγοράς, επιχειρηματιών, παιδικών κτλ., καθώς και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την επιμόρφωση των ενδιαφερομένων μελών σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του ελαιολάδου, τη διενέργεια έρευνων σε εργαστήρια τόσο ιδιόκριτα όσο και μισθωμένα, σχετικά με τα συστατικά του ελαιολάδου και τα ωφέλη με την ανθρώπινη υγεία, την διοργάνωση παγκόσμιων συναντήσεων μεταξύ των παραγωγών και επιχειρηματιών, με κοινό στόχο την προώθηση του ποιοτικού υγειοπροστατευτικού ελαιολάδου, κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων και των χωρισμάτων των ερευνών, καθώς και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, και την διοργάνωση μιλαναρίων συνεδρίων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ομάδων των ενδιαφερομένων σχετικά με την ελιά και το ελαιόλαδο. Γιατί στην Ελλάδα θέλουμε να γίνει αυτό? Γιατί ιστορικά γνωρίζουμε ότι από την Ελλάδα και ειδικότερα από την Αθήνα ξεκίνησε η συστηματική καλλιέργεια της ελιάς. Συμβολικά γνωρίζουμε ότι η Ακρόπολη αποτελεί το ιστορικό κέντρο, δηλαδή το κέντρο στο
οποίο γεννήθηκε η συστηματική καλλιέργεια της Ελιάς. Πιστεύουμε ότι, όχι πιστεύουμε, γεωγραφικά η Ελλάδα έχει θέση κλειδί, οπότε τα δείγματα θα μπορούν πολύ εύκολα να έρχονται εδώ από όλες τις μεσογειακές χώρες. Τώρα, από ποιους στηρίζεται αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα στηρίζεται από πανεπιστημιακούς, προερχόμενους από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Αμερικής. Οι επιστήμονες αυτοί μοιράζονται μαζί μας κοινά οράματα και στόχους προς όφελος της ανθρώπινης υγείας, της πρόθεσης, της δικτύωσης και της βοήθειας των παραγωγών για την ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων ελιάς και ελαιολάδων. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα αυτοί οι συνεργάτες μας από την Αμερική είναι εδώ για να μας στηρίξουν για αυτή την ίδρυση του οργανισμού, όπως ο κ. Νταρφλίν, ο Στέφανος Κέιλς, ο Διομήτης, ο εργοθέτης. Φυσικά, όπως είμαστε, στηρίζουμε αυτή την ιδέα. Όλο το προσωπικό τώρα του World Olive Center πρέπει να πούμε ότι θα αποτελείται από άρτια εκπαιδευόμενους από όφελους πανεπιστημίων, καθώς και από πανεπιστημιακούς που μοιράζονται αυτά τα κοινά οράματα με εμάς. Αυτό το κέντρο πρέπει να σας πω ότι θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Ο μηχανισμός παροχής πιστοποιητικού του ελαιολάδου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της ΕΦΣΑ θα στηρίζεται στη μέθοδο NMR, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί και έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 5.000 δείγματα παγκοσμίως. Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο στον κόσμο που να κάνει αυτή τη μέθοδο, οπότε θα είμαστε οι μοναδικοί. Επίσης, το NMR είναι ένα ακριβό μηχάνημα, οπότε είναι δύσκολο να υπάρχει σε ιδιωτικά εργαστήρια. Προς το παρόν αυτή η παροχή θα παρέχεται από το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους παραγωγούς, μέχρι να αποκτήσει το κέντρο δική του αυτοδυναμία. Θα εκδίδεται από το World Olive Center, τα ελαιόλαδα θα αποκτούν εμπορική υπεραξία, αφού πλέον θα είναι επίσημα πιστοποιημένα. Ως προς το health claim, φυσικά. Η τάση των ομάδων τώρα των ενδιαφερομένων που θα επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό, όσο το βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται και πολλοί μάλιστα από τους παραγωγούς θέλουν να βάλουν στην ετικέτα τους αυτό το health claim, την πιστοποίηση. Τώρα, μέχρι τη λήξη του προγράμματος ARISTOIL, το οποίο λήγει το 2019, αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν στους 1.000 παραγωγούς που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα. Σύντομα όμως, θα ξεκινήσει η εγγραφή μελών και η αναζήτηση οικονομικών υποστηρικτών, οι οποίοι θα πιστεύουν σε αυτό το μεγάλο όραμα και οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του αυτού του Παγκόσμιου Κέντρου Ελαιολάδου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία 5 χρόνια φαντάζονται σαν μια τρέλα απέναντι σε αυτές τις τεράστιες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Ζούμε όμως μια πραγματικά και επανάσταση, πιστεύω. Την επανάσταση του ελαιολάδου. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε παράλληλα το worldolivecenter.com και το worldolivecenter.com και το theolivolivevolution.com, μέσα από το οποίο πιστεύουμε πως θα μπορέσουμε να προωθήσουμε διεθνώς τόσο τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όσο και τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο για την προστασία της υγείας. Προσωπικά εγώ αυτήν την επανάσταση την χρωστάω στον ηρωικό και αδικοχαμένο πρόγονό μου, Γιαννάκη Μέλιο, από τη Μεσσηνία, που μαζί με τον Κολοκοτρώνη μας έδωσαν, πιστεύω, ό,τι σπουδαιότερο έχουμε ακόμα, την ελευθερία να κάνουμε μεγάλα όνειρα. Σας ευχαριστώ πολύ.